Είναι η κυρία Άννα Κυπριανού, είναι μέλος της Επιτροπής Νέων της ΚΟΓΕ. Κυρία Κυπριανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ισότητα στην εργασία, ισότητα στην επιχειρηματικότητα είναι κάτι που το συζητάμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λέμε πως γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, πού βρισκόμαστε στην Κύπρο, έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος? Στην Κύπρο παρατηρούμε πρώτο κυρίως το μισθολογικό χάσμα, δηλαδή είχαμε μια μείωση από τα πέρσινα δεδομένα σε σχέση με τα φετινά. Βλέπουμε όμως μια στασιμότητα όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε ανώτερες θέσεις της επιχειρήσης, ναι. Ως επίσης και στην τάση να δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε, υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια στις νεαρές γυναίκες να κάνουν το βήμα, να μπαίνουν σε χώρους ανδροκρατούμενους και να συνεχίζουν με τις δικές τους επιχειρήσεις, να μην φοβούνται να το δοκιμάσουν, να παίρνουν τα ρίσκα. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ ελπίδα. Το σημαντικό είναι να δώσουμε και τα κατάλληλα μέσα και τους κατάλληλους τρόπους. Ακριβώς στη βάση αυτού που είπατε, για ποιο λόγο στην Κύπρο είμαστε ακόμα πιο πίσω από άλλες χώρες? Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που δεν βοηθούν στη συμπερίληψη γυναικών σε όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως? Είναι ότι είναι πιο έντονες οι προκαταλήψεις, ότι δεν υπάρχουν υποδομές που πιθανότατα να υπάρχουν σε άλλες χώρες? Στα αυτές αντιμέτωποι με ένα στατιστικό δεδομένο ότι το 2021 στην Κύπρο 7% των γυναικών μείωσαν το χρόνο εργασίας τους σε σχέση με 5% των ανδρών, καθαρά για να ασχοληθούν με τη φροντίδα των παιδιών και των συγγενών τους. Οπότε θα ήθελα να το κουμπώσω λίγο και με το προηγούμενο θέμα που έχει να κάνει και με την ενσυναίσθηση. Ναι. Οι γυναίκες από εκφύσεως τους είναι πιο ασχολούνται περισσότερο για να λαμβάνουν καθήκοντα φροντίδα. Οπότε, εάν δεν υπάρχουν και τα μέσα και οι τρόποι σε μια επιχείρηση να δώσουν αυτό το περιθώριο στις γυναίκες, βλέπουμε δυστυχώς τις γυναίκες να προτιμούν να μειώσουν χρόνο εργασίας, να μείνουν για λίγο καιρό εκτός από τις επιχειρήσεις τους για να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. Και με ποιους τρόπους μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό? Γιατί είναι κάτι που το συζητούμε καιρό τώρα. Ίσως χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα. Εσείς σαν ΚΟΓΕ έχετε κάνει καθόλου κάποιες δράσεις για να βοηθήσετε έμπρακτα προς αυτή την κατεύθυνση? Ως ΚΟΓΕ έχουμε αντιληφθεί ότι ένα βασικό δεδομένο είναι η αντίληψη των γυναικών και η ενδυνάμωσή τους. Οι γυναίκες βλέπουν ότι πέραν το ότι δεν υπάρχει προσφορά έδαφος στις επιχειρήσεις για να εξελιχθούν και να έχουν ανέλυξη μέσα από τα στερεότυπα και όλα αυτά που υπάρχουν ακόμη δυστυχώς στην Κύπρο, βλέπουμε ότι και οι γυναίκες από μόνες τους επιλέγουν να μην προωθούνται και οι ίδιες. Οπότε, μέσω ενός mentorship και coaching program, το οποίο έχουμε βάλει για φέτος ως στόχο να το ξεκινήσουμε και να το προωθήσουμε, είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, να τους δώσουμε αυτά τα κίνητρα και αυτές τις δυνατότητες και τις ικανότητες να αναπτυχθούν και να διεκδικήσουν περισσότερα. Άρα ξεκινά και από εμάς τις ίδιες να το πιστέψουμε, να το προσπαθήσουμε και να μην βάζουμε ίσως σε δεύτερη μοίρα πολλές φορές τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά θέματα. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να σας αναφέρω ως ΚΟΓΕ είναι ότι θα διεξάγουμε και μια μεγάλη πανκύπρια έρευνα αγοράς στις επιχειρήσεις, ακριβώς για να εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, να εντοπίσουμε ακριβώς εάν είναι αυτά θέματα υποδομών, εάν πρέπει να γίνει κάτι μέσα από μια ίσως καινούργια νομοθεσία, ίσως να διεκδικήσουμε από τον κρατικό μηχανισμό κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Ή αν αυτό εναπόκειται και στις γυναίκες και είναι καθαρά θέμα της ενδυνάμωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρία Κυπριανού. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, άλλη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ΚΟΓΕ και σήμερα θα κλείσουμε με το οικονομικό μας λεξικό που έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το πήρες από τον φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα που τώρα συζητούμε, που ξεχάστηκαν και δεν ψηφίστηκε στη Βουλή εγκαίρως.
Με αφορμή αυτό, είπα, είναι καλό να δούμε τι είναι αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι έμεση φόρη, κάτι που επιβάλλονται στην πώληση ή στην χρήση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως είναι το αλκοόλ, ο καπνός και τα ενεργειακά προϊόντα. Και αυτή η έμεση φόρη είναι διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έρχονται κεντρικά. Γι' αυτό τώρα γίνεται και η συζήτηση για να δούμε τι θα γίνει και στην Κύπρο με τον ειδικό φόρο για τα καύσιμα. Μάλιστα. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Κωνσταντίνα μου, απολογούμε, σε ευχαριστώ πολύ.